σολέ Απόλλωνα, ρίλο σολέ, ρίλο σολέ, ρίλο σολέ, ολέ ολέ, ρίλο σολέ Απόλλωνα. Πρωτάθλημα, πρωτάθλημα, η ώρα σήμανε παιδιά, άναψε φως, νίκης Πυρσός, σήμερα βάλτε γιορτινά. Πρώτη φορά όλη θεριά, όλοι ας πούμε δυνατά, τραγουδιστά, τραγουδιστά, όλοι ας πούμε δυνατά. Ρίλος ολέ, ρίλος ολέ, ρίλος ολέ Απόλλωνα, ρίλος ολέ, ρίλος ολέ, ρίλος ολέ, ολέ ολέ, ρίλος ολέ Απόλλωνα. Σήμανε παιδιά, άναψε φως, νίκης Πυρσός, σήμερα βάλετε γιορτινά. Πρώτη φορά όλη θεριά, όλοι ας πούμε δυνατά, τραγουδιστά, τραγουδιστά, όλοι ας πούμε δυνατά. Ρίλος ολέ, ρίλος ολέ, ρίλος ολέ Απόλλωνα, ρίλος ολέ, ρίλος ολέ, ρίλος ολέ, ολέ ολέ, ρίλος ολέ Απόλλωνα. Μέσα στο γήπεδο σαν μπαίνει, δες σε φωνές πανσουλισμό. Το πω ο κόσμος περιμένει με επακόλουθο σεισμό. Το πω ο κόσμος περιμένει με επακόλουθο σεισμό. Φωνές σεισμός αυτό το άθλημα, από όλων τρίλος και πρωτάθλημα. Φωνές σεισμός αυτό το άθλημα, από όλων τρίλος και πρωτάθλημα. Λεβέντες παλικάρια, τρία ανήμερα γερά. Όλοι παλεύουσα λιοντάρια, έχοντα σκότσια φοβερά. Όλοι παλεύουσα λιοντάρια, έχοντα σκότσια φοβερά. Φωνές σεισμός αυτό το άθλημα, Απόλλων τρίλος και πρωτάθλημα. Φωνές σεισμός αυτό το άθλημα, Απόλλων τρίλος και πρωτάθλημα. Τέλος του αγώνα κι ο κόσμος τους χειροκροτά. Είναι η ομάδα του αιώνα, όλους τους τίτλους κατακτά. Είναι η ομάδα του αιώνα, όλους τους τίτλους κατακτά. Φωνές σεισμός αυτό το άθλημα,
Απόλλων, Κρύλος και Πρωτάθλημα. Φωνές, σεισμός αυτό το άθλημα. Απόλλων, Κρύλος και Πρωτάθλημα. Για τρομερά μεθύστε όλοι αρχή να ευθυμία και τραγουδίστε με κέφι χαρά. Σ' αγαπώ, Απόλλων σ' αγαπώ, Απόλλων σ' αγαπώ, Απόλλων ατελειώτα. Σ' αγαπώ, Απόλλων σ' αγαπώ, Απόλλων σταθερά κι αμοιώτα. Πάω στο γήπεδο τρέλο μεράκι, μέσα στη γαλανή τη φωλιά. Είναι τα γκολς γλυκά σαν κρασάκι και πιο γλυκά από τα φιλιά. Γλεντίστε όλοι μαζί μου, γλεντίστε, άναψε νίκης ο Μέγας Πυρσός. Γλεντίστε όλοι και τραγουδίστε, ζητώ Απόλλων και Ηλεμεσός. Σ' αγαπώ, Απόλλων σ' αγαπώ, Απόλλων σ' αγαπώ, Απόλλων ατελειώτα. Σ' αγαπώ, Απόλλων σ' αγαπώ, Απόλλων σταθερά κι αμοιώτα. Πάω στο γήπεδο για να θαυμάσω, να δω Απόλλωνα και να χαρώ. Όλους εγώ θέλω να τους κεράσω και σαν τρελός τώρα τραγουδώ. Της νίκης τώρα να πω ησυχία και στην υγεία σας παιδιά τρομερά. Μεθύστε όλοι αρχινά ευθυμία και τραγουδίστε με κέφι χαρά. Σ' αγαπώ, Απόλλων σ' αγαπώ, Απόλλων σ' αγαπώ, Απόλλων ατελειώτα. Σ' αγαπώ, Απόλλων σ' αγαπώ, Απόλλων σταθερά κι αμοιώτα. Πάω στο γήπεδο τρέλο μεράκι, μέσα στη γαλανή τη φωλιά. Είναι τα γκολς γλυκά σαν γρασάκι και πιο γλυκά κι από τα φιλιά. Γλεντίστε όλοι μαζί μου, γλεντίστε, άναψε νίκης ο Μέγας Πυρσός. Γλεντίστε όλοι και τραγουδίστε, ζήτω ο Απόλλων και Ηλεμεσός. Σ' αγαπώ, Απόλλων σ' αγαπώ, Απόλλων σ' αγαπώ, Απόλλων ατελειώτα. Σ' αγαπώ, Απόλλων σ' αγαπώ, Απόλλων σταθερά κι αμοιώτα. Απόλλων σ' αγαπώ, Απόλλων σ' αγαπώ, Απόλλων ατελειώτα. Σ' αγαπώ, Απόλλων σ' αγαπώ, Απόλλων σταθερά κι αμοιώτα. Απόλλων για τις Λεμεσού, στο γήπεδο σα μπαίνεις. Πάντα την νίκη την τιμή στη Λεμεσό μας φέρνεις. Πάντα
πάντα τη νίκη την τιμή στη Λέμεσο μας φέρνεις. Όλη η Κύπρος εθωρεί στα γαλανολευκά σου και είναι το καμάρι της από όλων τα παιδιά σου. Και είναι το καμάρι της από όλων τα παιδιά σου. Είναι ολοδόξα και τιμή τα γαλανολευκά σου χρώματα. Δώσα τα ψώματα, δεν μπορείς να έρθεις στο Τσίριον και να παίξεις ανοιχτά τον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας είναι μια μεγάλη ομάδα, είναι ομάδα που διεκδικεί το πρωτάθλημα. Εμείς είμαστε μια ομάδα μικρή, προσπαθούμε να, καταρχήν να γλιτώσουμε τη διαβάθμιση και αν τα καταφέρουμε να πάμε ακόμα λίγο πιο ψηλά στο βαθμολογία. Θα συνεχίσει η ομάδα τις καλές τις εμφανίσεις και στο μέλλον. Έχουμε πολύ χρόνο να διανύσουμε. Πιστεύω ότι θα προσπαθήσουμε να διατηρηθούμε στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Νομίζεις ότι είστε σε θέση να το πετύχετε αυτό? Πιστεύω ότι έχουμε καλή ομάδα και μπορούμε να είμαστε μέσα στους δύο πρώτους σίγουρα. Η ανόρθωση να σε πληροφορήσω ότι έχει νικήσει. Πώς βλέπεις το μέλλον του Απόλλωνα όσον αφορά τον τίτλο? Τα chance της ανόρθωσης και του Απόλλωνα είναι τα ίδια. Έχουμε την ανόρθωση στη Λέμεσο. Πιστεύω είναι ένα πλεονέκτημα για μας. Θα παιχτούν, πιστεύω, όλα στο παιχνίδι μας στη Λέμεσο. Thank you.
Σε βλέπω μες στο γήπεδο να μπαίνεις και ο μεγάλος νικητής εσύ να βγαίνεις. Απολλώναρα μου εσύ σαν το θελήσεις, τίτλους και κύπελα μπορείς να κατακτήσεις. Σήμερα θέλω μαδάρα μου να σκίσεις κι όλο το γήπεδο να οργώσεις πόντο πόντο. Άλλη ομάδα θέλω τώρα να νικήσεις και σε κανένα μη σκεφτείς να κάνεις κοντό. Σήμερα θέλω μαδάρα μου να σκίσεις κι όλο το γήπεδο να οργώσεις πόντο πόντο. Την άλλη ομάδα θέλω τώρα να νικήσεις και σε κανένα μη σκεφτείς να κάνεις κοντό. Να κάνεις κοντό. Σήμερα θέλω μαντάρα μου να σκίσεις κι όλο το γήπεδο να οργώσεις πόντο πόντο. Την άλλη ομάδα θέλω τώρα να νικήσεις και σε κανένα μη σκεφτείς να κάνεις κοντό. Είσαι ομάδα χαρώμα πολύ με ενθουσιασμής. Μέσα στο γήπεδο σαν μπαίνει έσε φωνές πανσουλισμό. Το φόβο κόσμος περιμένει με επακολουθώ σεισμό. Το κόσμο κόσμος περιμένει και επακολουθώ σεισμό. Σφωνές σεισμός αυτό το αδελήμα Απόλλων
τρίλος και πρωτάθλημα. Φωνέ, σεισμός αυτό το άθλημα. Απόλλων τρίλος και πρωτάθλημα. Παλικάρια, τρία, ανήμερα όλοι παλεύουσαν λιοντάρια έχοντας σκοτσιά φοβερά. Όλοι παλεύουσαν λιοντάρια έχοντας σκοτσιά φοβερά. Φωνές σεισμός αυτό το αδελήμα Απόλλων τρίλος και πρωτάθλημα. Φωνές σεισμός αυτό το αδελήμα Απόλλων τρίλος και πρωτάθλημα. Είναι η ομάδα του αιώνα, όλους τους τύπους κατακτά. Είναι η ομάδα του αιώνα, όλους τους τύπους κατακτά. Φωνές σεισμός αυτό το αναρήμα, Απόλλων τρίλος και πρωτάθλημα. Φωνές σεισμός αυτό το αναρήμα, Απόλλων τρίλος και πρωτάθλημα. Παιχνίδι γεμάτο ζωή, ρίχνει τα γκολ στην αράδα. Θρύλε πρωταθλητή, στο γήπεδο είσαι Απόλλωνα χάρμα και γύρω γύρω τρελή οπαδή. Ετοίμο είναι το άρμα, ανέβα πρωταθλητή. Το σύνθημα είναι πρώτος, το όνομα Απόλλων. Το μέλλον είναι τίτλοι, τρίλε πρωταθλητή. Το σύνθημα είναι πρώτος, το όνομα Απόλλων. Το μέλλον είναι τίτλοι, τρίλε πρωταθλητή.
Απόλλων. Το μέλλον είναι τίτλοι. Βρίλε πρωταθλητή. Το σύνθημα είναι πρώτος. Το όνομα Απόλλων. Το μέλλον είναι τίτλοι. Βρίλε πρωταθλητή. Ομάδα που έγινε θρύλος, ομαδάρα με όνομα,
κρύο η ελιακάδα, τα σου απ' όλων γιατί μ' αρέσεις μεγάλη ομάδα, μ' αρέσεις απ' όλων, μ' αρέσεις πολύ. Μ' αρέσεις μεγάλη ομάδα, μ' αρέσεις απ' όλων, μ' αρέσεις πολύ. Απόλλων και πάλι Απόλλων, ομάδα κυπέλου παλιά. Απόλλων και πάλι Απόλλων, ομάδα μου πρώτη αυτή τη χρονιά. Απόλλων και πάλι Απόλλων, ομάδα μου πρώτη αυτή τη χρονιά. Thank you.
Αργύρη Γαβαλά, που ήταν ο προπονητής των Απόλλωνα το 1957, χρονιά που ο Απόλλων είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας και ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία. Ο κύριος Αργύρης Γαβαλάς συνέχισε σαν προπονητής στον Απόλλωνα για αρκετά χρόνια. Ρολάντο, πώς αισθάνεσαι?
αντίπαλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Απόλλωνα, ο Ταμίας του Απόλλωνα. Ντίνο, πες μας πώς αισθάνεσαι σήμερα, Δευτέρα, μια μέρα μετά την κατάκτηση του πρώτου τίτλου στην ιστορία της ομάδας μας. Οπωσδήποτε νιώθω μεγάλη χαρά. Οι προσπάθειες των τελευταίων τουλάχιστον 10 χρόνων έχουν φέρει έναν αποτέλεσμα, το ποθητό αποτέλεσμα, που είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο τίτλος αυτός ανήκει σε όλους εσάς, οι οποίοι με τον δικό σας τρόπο βοηθήσατε την ομάδα στο να φτάσει στο πιο ψηλό σκαλοπάτι, που είναι το σκαλοπάτι του πρωταθλητή. Σας ευχαριστώ όλους. Γιώργος Παπάς, Γενικός Γραμματέας του Απόλλωνα. Γιώργο, βρισκόμαστε λίγες ώρες, συγκεκριμένα 24 περίπου ώρες, μετά την κατάκτηση του πρώτου τίτλου στην ιστορία του Απόλλωνα. Πώς αισθάνεσαι? Οπωσδήποτε κάθε Απολλωνίστας σήμερα αισθάνεται χαρούμενος και περήφανος. Εγώ νιώθω διπλά περήφανος, γιατί έτυχε αυτήν τη χρονιά να είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Απόλλωνα. Πιστεύω ότι αυτήν τη χαρά πρέπει να τη μοιράζονται όλοι, και ειδικά όσοι κατά καιρούς υπήρξαν μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, που πρέπει να νιώθουν και περήφανοι και ικανοποιημένοι, γιατί κάποτε και αυτοί συνέβαλαν στην δημιουργία του σημερινού μεγάλου Απόλλωνα. Σήμερα οι παίκτες μας έδωσαν τη χαρά, μας πρόσφεραν την εκπλήρωση των ονείρων, των φιλοδοξιών, των στόχων χρόνων, γι' αυτό και τους ευχαριστούμε. Ο κόσμος μας ας πανηγυρίσει. Ένας τέτοιος τίτλος αξίζει τους πανηγυρισμούς. Ο Γεωργίου, αθλητικογράφο, θα ακούσουμε τις απόψεις για την φετινόν Απόλλωνα. Με πολύ χαρά ο κόσμος της Λεμεσού πανηγυρίζει αυτόν τον τίτλο που κατάκτησε η ομάδα του Απόλλωνα, άξια, πανάξια. Από την αρχή του πρωταθλήματος έδειξε τα πλεονεκτήματα σαν ομάδα και μπορώ να πω ότι επιβραβεύτηκαν οι προσπάθειες των ποδοσφαιριστών, της διοίκησης, όλου του κόσμου του Απόλλωνα με αυτήν την κατάκτηση που έδωσε ανίποτη χαρά σε όλον τον κόσμο της Λεμεσού. Γιατί μπορούμε να πούμε ότι από εδώ και πέρα η Λεμεσός μπορεί να καταστεί η ποδοσφαιρική πρωτεύουσα του τόπου μας, και το απόδειξε ο Απόλλωνας με έργα, όχι με λόγια, την τελευταία δεκαετία, που σχεδόν κάθε χρόνο ήταν μόνιμα μέσα στους πρωταγωνιστές. Όμως ο τίτλος αυτός που κατακτήθηκε από τον Απόλλωνα ήταν το επιστέγασμα των προσπαθειών όλου του κόσμου, όλων των παιχτών, όλων όσων ασχολούνται με τον Απόλλωνα. Αυτά είχα να πω και χαίρομαι ιδιαίτερα που ο Απόλλωνας φέρνει το πρωτάθλημα στη Λεμεσό μετά από 24 χρόνια, μετά το 67-68 που κατάκτησε για τελευταία φορά η ΑΕΛ το πρωτάθλημα. Εύχομαι ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στον Απόλλωνα. Εύχομαι στην Ευρώπη που θα βγει να μας εκπροσωπήσει άξια και να κάνει το όνομα της Κύπρου γνωστών σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανδρέας Κολλιάς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Απόλλωνα. Ανδρέα, πώς αισθάνεσαι μετά την κατάκτηση του πρώτου τίτλου από την ομάδα μας? Πράγματι, είμαι πολύ περήφανος που ο Απόλλωνας κατάφερε να πάρει τον πρώτο τίτλο εφέτος. Όνειρον πολλών χρόνων, όνειρον μεγάλο για τους οπαδούς μας, το οποίο έγινε πραγματικότητα. Ευχαριστώ τον Θεό, τον οποίο πολλές φορές τον παρακάλεσα για έναν τίτλο που μας έδωσε την τιμή φέτος να πανηγυρίσουμε πρωταθλητές. Ευχαριστώ τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας, όλον το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εργάστηκε πραγματικά με πολύ ζήλο και μόχθο, σπατάλησε ώρες για το καλό της ομάδος και στο τέλος εστευθήκαμε πρωταθλητές. Έναν ευχαριστώ σε όλον τον υπέροχο κόσμο του Απόλλωνα και γενικά σε όλους όσους προσέφεραν τη βοήθεια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ευχαριστώ.
Γιαννάκης Ερημούδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιπρόεδρος του Απόλλωνα. Γιαννάκη, πώς αισθάνεσαι σήμερα, 24 ώρες μετά την κατάκτηση του τίτλου από την ομάδα μας? Η ευτυχία μου είναι αφάνταστη, γιατί επιτέλους έζησα και τις στιγμές που ο Απόλλωνας ανακηρύσσεται πρωταθλητής για πρώτη φορά στην ιστορία. Στιγμές χαράς και ευτυχίας ζήσαμε προηγουμένως, γιατί μέλος του Απόλλωνα ήμουν από το 1956 και ζήσαμε τα κύπελλα τα οποία επήρε ο Απόλλωνας. Αλλά η ευτυχία αυτή είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη, γιατί μετά από 37 χρόνια τώρα είμαστε πρωταθλητές. Εκείνο που ήθελα να τονίσω είναι ότι ο Απόλλωνας τα τελευταία χρόνια πάντοτε πρωταγωνιστούσε. Φέτος πήγε στη Ρώμη, είδαν και τον Πάπα. Όλοι επιτέλους ποδοσφαιριστές, προπονητές, συμβούλιο και ο υπέροχος κόσμος του Απόλλωνα μπορούν να φροντοφωνάξουν. Απόλλων, θρύλος, πρωταθλητής. Βίκτορας Τσίγκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Απόλλωνα και πρόεδρος της Επιτροπής Ανέγερσης του Αθλητικού Κέντρου. Βίκτορα, 24 ώρες μετά την κατάκτηση του πρώτου τίτλου στην ιστορία της ομάδας μας, πώς αισθάνεσαι? Αισθάνομαι πανευτυχής πράγματι που μου δόθηκε η ευκαιρία μαζί με τους συναδέρφους μου του Διοικητικού Συμβουλίου να σηκώσω το πρώτο τρόπαιο του πρωταθλητή ύστερα από τόσα χρόνια. Είναι πραγματικά απέραντη η ευτυχία που με διακατέχει τόσο εμένα όσο και τους συναδέρφους μου. Επ' ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Σωματείου, τον κύριο Μπάμπο Γεωργιάδη, για την ευκαιρία που μου έδωσε πριν 4 χρόνια για να μπω στο Συμβούλιο και να προσθέσω κι εγώ ένα χαλικάκι με τον τρόπο μου εις το θρίαμβο και το μεγαλείο αυτού του Σωματείου. Ήθελα επίσης επ' ευκαιρία να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τόσο τους αθλητές του Σωματείου μας όσο και την τεχνική ηγεσία για την εξαίρετη δουλειά που γίνεται και η οποία άρχισε να αποδίδει καρπούς. Τους καρπούς που ανήκουν σε αυτό το μεγάλο σωματείο. Επίσης, θα ήταν παράληψη μου να μην συγχαρώ και ευχαριστήσω τον μεγάλο κόσμο του Απόλλωνα, ο οποίος δικαιούται τη χαρά του πρωταθλητή. Ευχαριστώ. Κώστας Λευκαρίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Απόλλωνα. Κωστάκη, Απόλλων θρύλος πρωτάθλημα. Είμαστε λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του πρώτου τίτλου στην ιστορία της ομάδας μας. Πες μας πώς αισθάνεσαι μετά την κατάκτηση αυτού του τροπαίου. Όπως ένα όνειρο. Πρώτα απ' όλα απολογούμε για τη φωνή που λόγω των πανηγυρισμών ευκαινίζω τόσο πολλά καλά. Απολογούμε στους παραγωγούς της βιντεοκασέτης. Αλλά δεν είναι άλλο εκτός από ένα όνειρο. Ένα όνειρο το οποίο έγινε πραγματικότης. Ένα όνειρο που αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι έχει γίνει. Όπως αισθάνομαι εγώ, φαντάζομαι αισθάνονται όλα τα μέρη του Διοικητικού Συμβουλίου, όλοι οι ποδοσφαιριστές μας, όλοι οι φίλαθλοι μας, όλος ο κόσμος, τον οποίο υπερευχαριστούμε για την συμβολή του και για την προσφορά του. Κάτι το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι το μεγάλο μπράβο πρέπει να πηγαίνει πάντως στους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι φέτος έχουν αποδείξει το πόσο καλή και προγραμματισμένη δουλειά γίνεται στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Απόλλωνα, με την Ακαδημία του Απόλλωνα, η οποία έχει να προσφέρει τόσα πολλά, πλην του τίτλου και τόσους ποδοσφαιριστές στην Εθνική κάτω των 18. Οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα απέδειξαν αυτόν και έχουν αποδείξει ότι πράγματι είναι πραγματικοί αθλητές με επαγγελματική νοοτροπία και με σοβαρότητα. Το δύσκολο πρόγραμμα το οποίο έχουν βγάλει φέτος, τόσο στο πρωτάθλημα
και στο κύπελλο, αλλά και προπάντων με τη συνεχή συμβολή του στους αγώνες της Εθνικής, όπου ο Απόλλωνας ήρθε αρρωγός των εθνικών ομάδων, πρώτος αρρωγός των εθνικών ομάδων, αυτό και μόνο τα λέει όλα. Ευχαριστώ. Χριστάκης Φασουλής, ο σκληροτράχυλος από την παλιά φρουρά του Απόλλωνα, θα μας πει 24 ώρες μετά την κατάκτηση του πρώτου τίτλου στην ιστορία του Απόλλωνα, πώς αισθάνεται. Χριστάκη. Αισθάνομαι μεγάλη χαρά και περηφάνεια, γιατί το σωματείο μας για πρώτη φορά στην ιστορία του κατέκτησε το πρωτάθλημα. Και εύχομαι κάθε χρόνο να αισθάνομαι την ίδια χαρά. Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλαν στην κατάκτηση του τίτλου, προπονητές, παίχτες, συμβούλιο και γενικά τον φίλαθλο κόσμο του Απόλλωνα, ο οποίος άξιζε μια τέτοια χαρά, την οποία άξιζε εδώ και χρόνια, αλλά μας την εστέρισαν για διάφορους λόγους. Ευχαριστώ. Yeah!
Κρίστης Βέβης, παλιός ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα και μέλος της Επιτροπής Εκδηλώσεων του Απόλλωνα, θα μας πει αυτή τη στιγμή δύο λόγια πώς αισθάνεται μετά την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος από την ομάδα μας. Αισθάνομαι πολύ πολύ ευτυχισμένος και ικανοποιημένος και σαν παλέμαχος ποδοσφαιριστής, αλλά και σαν αρχηγός για 9 χρόνια του Απόλλωνα και εκ μέρους όλων των παλέμαχων ποδοσφαιριστών, τα συγχαρητήριά μου σε όλα τα παιδιά και της δεύτερης και της πρώτης ομάδος και τους εύχομαι ακόμα άλλες και πολλές τέτοιες επιτυχίες στο μέλλον. Ευχαριστώ. Στην την ευκαιρία θέλω ταυτόχρονα να δώσω τα συγχαρητήριά μου στη διοίκηση και προπάντως στον προπονητή μας, τον μεγάλο προπονητή μας, που από την αρχή της σεζόν μέχρι το τέλος εστάθησαν σοβαροί και μπορώ να πω ότι η επιτυχία μας η σημερινή οφείλεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτό το γεγονός. Πράγματι, τους αξίζει συγχαρητήρια. Ελπίζω δε ότι αυτή η σοβαρότητα θα επικρατήσει και μετά από αυτόν τον θρίαμβο, που κατά τη γνώμη μου χρειάζεται ακόμα περισσότερη σοβαρότητα για να μείνουμε σε αυτήν τη συχνότητα του προαθλητή. Επιθυμούσα. Αν είναι. Και εμένα η χαρά μου είναι πολύ μεγάλη, γιατί ο Απόλλωνας επιτέλους κατακτά αυτόν το οποίο εδικαιούτουν τα προηγούμενα 4-5 χρόνια με την ομάδα την οποία είχε. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες, ιδιαίτερα τον κύριο Ανδρέαν, με τον οποίο συνεργαστήκαμε άψογα και φέραμε σε πέρας μια δύσκολη αποστολή. Τους ποδοσφαιριστές, τους βοηθούς προπονητές, αλλά ιδιαίτερα τον κύριο Φέρνερ, ο οποίος πράγματι ήταν ο αρχιτέκτονας της επιτυχίας
ήταν αυτός ο οποίος έδωσε αυτόν το οποίο χρειάζεται εις την ομάδα για να φτάσει με επιτυχία εις το τέλος. Ιδιαίτερα θα ήταν παράληψη αν δεν ευχαριστούσαμε και τα υπόλοιπα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ποδοσφαίρου, ειδικά τον πρόεδρο κύριο Πάμπο Γεωργιάδη και τον αντιπρόεδρο κύριο Ντίνιν Κίρτση. Ευχαριστώ. Ο Γιάνκος θα μιλήσει εκ μέρους όλων των ποδοσφαιριστών του Απόλλωνα για την κατάκτηση του πρώτου τίτλου στην ιστορία του σωματείου μας. Η φουρνιά αυτή του Απόλλωνα έχουν εκπληρώσει το όνειρο χιλιάδων οπαδών του Απόλλωνα. Έχει αποδείξει ότι είμαστε μια μεγάλη ομάδα. Θα συνεχίσουμε και στο μέλλον να ευχαριστούμε τον κόσμο. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου που μου έδωσαν το πρωτάθλημα στα 32 μου χρόνια. Απόλλων, τρίλος, πρωτάθλημα. Άντε γιατί είναι ξεκίνα. Είπαμε, δεν μπορούμε. Δίπλα μας έχουμε το άτομο, ο πρόεδρος και ο Μαρκός. Αφού εσύ κάνεις κουμάντο, εσύ γράφεις. Λοιπόν, παιδιά, πραγματικά αισθάνομαι όταν πάει στο κύριε Θόρε Ποδάτα. Ξέρεις πώς αισθάνομαι τώρα. Όπως πάει στην εκκλησία, πώς η κηδεία και φωνάζει ο παπάς, δεύτερο τελευταίο ένα σπασμό. Έτσι αισθάνομαι, επειδή φεύγω, νομίζω πως φεύγω που κυρία έργα, που την πήγαμε τους το θέλω. Εδώ να μπέτω στον κύριο Παμπό, ότι αμένει μου εγώ φέτος που λάθαμε πια. Βεβαίως, ο Παμπός ο Πιτάς είναι αυτός ο οποίος χαζεί να μας χάσει όπου λάθαμε από τα πρώτα παιχνίδια που είναι πέσει. Εν καλό, τον υπέρ σου, τον υπέρ σου. Και σήκωσε το πόδι, τον πήγαινε έναν τέρμα και έδωσε. Καταλάβει. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό το πρωτάθλημα, το αφιερώνουμε στον κόσμο μας και επίσης σε όλους τους παλιούς ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα που δεν μπορούσαν, που δεν είχαν αυτή τη χαρά που έχουμε εμείς, τους αφιερώνουμε για αυτούς. Συμφωνώ απόλυτα με τον Άγγελο Τσοράκη. Επίσης το αφιερώνουμε στους προπονητές μας, τον αρχηγό μας, τον Γιαγκολάκη, που έστω και στα 32 του κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα. Και επίσης, όπως είπε ο Άγγελος, στο πολυπληθή κόσμο μας. Πώς αισθάνεσαι μετά την κατάκτηση του τίτλου? Αισθάνομαι πάρα πολύ ευτυχισμένος, γιατί σαν ποδοσφαιριστής δεν είχα τη χαρά μετά από 20 σχεδόν χρόνια προσφορά στον Απόλλωνα και την είχα σαν προπονητής. Και εύχομαι η συνέχεια να ανοίγει πάντα στον Απόλλωνα. Ευχαριστούμε.